Είμαι ο Χρήστος Κοτσακάς και αυτό είναι το 86ο επεισόδιο του Infocom Today. Μία σειρά από χώρες συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στην πρώτη διεθνή νομικά δεσμευτική σύμβαση για να διασφαλιστεί ότι η χρήση και η ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης ευθυγραμμίζεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αξίες, υποστηρίζοντας τα υπάρχοντα πλαίσια όπως η πράξη για τεχνητή νοημοσύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Συμφωνία του Μπλέτσλι. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ανέφερε ότι η Επιτροπή Υπουργών, υπεύθυνη για τη λήψη αποφάσεων, υιοθέτησε τη σύμβαση πλαίσιο το Μάιο, περίπου 2 χρόνια μετά την έναρξη της εργασίας για το προσχέδιο και 5 χρόνια μετά την πρώτη διερεύνηση της σκοπιμότητας αυτής της πρωτοβουλίας. Στους τομείς της δικαιοσύνης, της υγείας και του περιβάλλοντος, εξετάζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, τη δυνατότητα εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος η συντόμευση των διαδικασιών, όπως συμβαίνει με το κτηματολόγιο, τον πρώτο φορέα του δημοσίου, που θα κάνει χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τον νομικό έλεγχο συμβολιογραφικών πράξεων που του κατατίθενται. Τα παραπάνω ανέφεραν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης, παρουσιάζοντας την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στο νομικό έλεγχο του κτηματολογίου. Ήδη, στην πιλωτική φάση της εν λόγω εφαρμογής, έχουν διεκπαιρεωθεί 2.000 έλεγχοι συμβολέων, μειώνοντας το χρόνο ολοκλήρωσης συγκεκριμένης εργασίας από περίπου 30 λεπτά σε 10. Η παγκόσμια τάση για συρρήκνωση των μισθών στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες οικονομίες ενδέχεται να οφείλεται, τουλάχιστον προσωρινά, σε τεχνολογικές καινοτομίες που κάνουν την εμφάνισή τους στους χώρους εργασίας, όπως η αυτοματοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη, ανέφερε η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας του ΟΗΕ. Το μερίδιο του παγκόσμιου εργατικού εισοδήματος, δηλαδή το ποσοστό του συνολικού παγκόσμιου εισοδήματος που πηγαίνουν στους εργαζόμενους, συρρυκνώνεται, σημείωσε η Σελέστ Ντρέικ, αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια. Αυτό σημαίνει ότι, παρόλο που οι εργαζόμενοι συμβάλλουν σε μια αυξανόμενη παγκόσμια οικονομία, παίρνουν στο σπίτι ένα μικρότερο μερίδιο αυτής της ανάπτυξης. Αυτό πρέπει να αλλάξει, διότι αυξάνει την ανισότητα, κάτι που θα έχει δυσανάλογες επιπτώσεις στους εργαζόμενους, σύμφωνα με την Drake. Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ως εξαιρετικά σημαντική χαρακτήρισε τη συμφωνία ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε ότι πλέον αποκτάμε σε καθημερινή βάση κοινές διαδικασίες, κοινή οπτική στην ψηφιακή εποχή, κοινή αντιμετώπιση προκλήσεων, ευκαιριών αλλά και κινδύνων. Η παρούσα συμφωνία αποτελεί πιλότο για το πώς η Ευρώπη μπορεί να χειριστεί ανάλογα θέματα και ανοίγει δρόμο για αντίστοιχες διακριτικές ευρωπαϊκές συνεργασίες στο ψηφιακό τομέα. 2 κράτη, 1 έθνος, μια κοινή ψηφιακή πορεία. Με την προσδοκία να συμβάλλει στην αύξηση της διείσδυσης του FTTH, τίθεται άμεσα σε εφαρμογή η συμφωνία μεταξύ ΟΤΕ, Vodafone και Nova για τις εκπτώσεις όγκου. Η Vodafone και η Nova, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέγραψαν την εν λόγω εμπορική συμφωνία με τον ΟΤΕ, με την οποία καθιερώνεται ένα σύστημα αμοιβαίων εκπτώσεων έως και 28% μεταξύ των παρόχων στις τιμές χονδρικής με δεσμεύσεις όγκου συνδέσεων. Απομένει να υπογράψουν και μεταξύ τους, καθώς σε αυτή τη φάση οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις. Έχει προηγηθεί η έγκρισή της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώρισε ότι οι εκπτώσεις όγκου δύναται να αποτελέσουν θετικό βήμα προς την ταχύτερη ανάπτυξη του FTTH. Μία έκρηξη στην ανάπτυξη της αγοράς των data centers αναμένεται να παράγει περίπου 2,5 δισεκατομμύρια μετρικούς τόνους ισοδύναμου διοξιδίου του άνθρακα παγκοσμίως μέχρι το τέλος της δεκαετίας και να επιταχύνει τις επενδύσεις σε προσπάθειες απανθρακοποίησης σύμφωνα με έρευνα της Morgan Stanley. Η ανάπτυξη των data centers αναμένεται να ενισχύσει τις επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια, στον εξοπλισμό υψηλής ενεργειακής απόδοσης και στα λεγόμενα πράσινα δομικά υλικά, όπως σημειώνει η Morgan Stanley. Την ίδια στιγμή, η τεχνολογία δέσμευσης, αξιοποίησης και αποθήκευσης άνθρακα και οι διαδικασίες απομάκρυνσης διοξιδίου του άνθρακα αναμένεται να ενισχυθούν, καθώς οι τεχνολογικές εταιρείες προσπαθούν να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους για το κλίμα. Την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά το Workforce Innovation 2024 με τίτλο From Talent Gap
του Success. Με την υπογραφή για την αξιοπιστία τη Smart Press, το συνέδριο θα αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για να ανακαλύψετε τις καινοτομίες που διαμορφώνουν το μέλλον του ανθρώπινου δυναμικού. Αξιοποιήστε αυτή τη δυνατότητα για να αποκτήσετε τα εργαλεία που χρειάζεστε ώστε να μετατρέψετε τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μάθετε περισσότερα και πραγματοποιήστε την εγγραφή σας στο workforceinnovation.gr.